Η ιδέα για τούτη την εκπομπή στην αρχή έμοιαζε τρελή. Όσο πλησίαζαν όμως τα Χριστούγεννα, γινόταν βασανιστικά προκλητική. Να πηγαίναμε, λέει, στη Βοσνία, όπου μένεται ο πόλεμος, και να συναντήσουμε παραμονές Χριστουγέννων τους Έλληνες εθελοντές που πολεμούν εκεί, στο πλευρό των Σερβοβόσνιων. Και ύστερα να προσπαθήσουμε να κάνουμε το χριστουγεννιάτικο όνειρό τους πραγματικότητα. Και να είμαστε στο αεροπλάνο της Ερ-Γκρίς, με πρώτο σταθμό τούτης της παράτολμης αποστολής στο Βελιγράδι. Η γνωριμία μας με τον Λευτέρη Σπουργίτη το περασμένο καλοκαίρι στην Αθήνα, έναν εθελοντή μαχητή της Βοσνίας από την Ορεστιάδα, μας είχε δώσει την ιδέα για αυτή την εκπομπή. Και να που τώρα συναντιόμασταν και πάλι, αυτή τη φορά σε κάποια πλατεία του Βελιγραδίου, για να αρχίσουμε το χριστουγεννιάτικο αυτό διπορικό στη Βοσνία, σε αναζήτηση και των άλλων Ελλήνων εθελοντών. Έχει νυχτώσει για καλά όταν περνάμε ύστερα από πολλές δυσκολίες στα σύνορα της Σερβίας και μπαίνουμε στο βοσνιακό έδαφος. Στόχος μας να φτάσουμε το συντομότερο στη Βλασένιτσα, όπου βρίσκεται και το στρατόπεδο του Λευτέρη. Και να έχω ένα πρόοπτο γεγονός, καθώς διασκίζουμε κάποιο χιονισμένο δάσος, μας βάζει στο κλίμα του πολέμου και ο Λευτέρης πετάγεται έξω από το αυτοκίνητο. Λευτέρη, οφείλω να ομολογήσω ότι αν δεν ήσουν εσύ και αν δεν υπήρχε μια συνάντησή μας πριν μερικούς μήνες στην Αθήνα, δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ στη Βοσνία. Μίλησέ μου λοιπόν για το ποιος είσαι, γιατί έχεις έρθει να κάνεις εδώ και πώς νιώθεις σήμερα μετά από αυτή τη συνάντηση. Ονομάζομαι Σπουργίτης Ελευθέριος, είμαι από την Ορεστιάδα, από τη Στέρνα Ορεστιάδος, τον Εύρο. Είμαι 27 ετών και βρίσκομαι εδώ από τον Απρίλιο. Τον πρώτο καιρό ήμουν μόνος μου. Στη Βλασένιτσα, εδώ. Όχι, ήμουν στο Σβόρνικ στην αρχή, στους λύκους του Σβόρνικ. Και τον πρώτο καιρό ήμουν εκεί στο Σβόρνικ και ήμουν σαν ελεύθερος σκουπευτής σε μια μονάδα καταδρομών. Τι σε έκανε να έρθεις εδώ? Ήθελα να βοηθήσω τους αδερφούς μας, τους Σέρβους, οι οποίοι είναι φίλοι μας και είναι οι Ορθόδοξοι και θα έπρεπε και η Ελλάδα και η Σερβία και η Ρωσία να γίνουμε μια ομοσπονδία δυνατή, ενωμένη, εναντίον τους κοινούς εχθρούς μας, οι οποίοι μας περιβάλλουν. Λευτέρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω, εδώ στην Βλασένιτσα που είμαστε σήμερα, προπαραμονή Χριστουγέννων, πότε ήρθες και με ποιους ήρθες πρώτα σε συνάντηση? Βρήκες άλλους Έλληνες? Ναι, είχα πάει τον Αύγουστο στην Ελλάδα, αρχές Αυγούστου. Βρήκα κάτι φίλους μου από την Ορεστιάδα και ήρθαμε μαζί για παρέα, γιατί ήταν δύσκολο εδώ να είσαι μόνος σου. Και ήρθαμε εδώ στη Βλασένιτσα και από τότε είμαστε μαζί και υπάρχει όλες τις συγκινήσεις και τις στιγμές μαζί. Οι πρώτες γραμμές του πολέμου είναι λίγα χιλιόμετρα από εδώ. Υπάρχει ο κίνδυνος κάθε μέρα. Τι αποστολές κάνετε? Οι αποστολές που κάνουμε είναι μέσα στο μουσουλμάνικο έδαφος, καταστροφές, μόνο καταστροφές. Και ο κίνδυνος υπάρχει φυσικά. Φαίνεται λίγο απλοϊκό, αλλά το κίνδυνο δεν τον υπολογίζεις? Δεν σκέφτεσαι αν χτυπηθείς, αν συλληφθείς εχμάλωτος, αν σκοτωθείς? Το έχω σκεφτεί, αλλά... Μου λέγες προηγουμένως για μια χειρομοβίδα που έχεις μαζί σου πάντα. Δεν έχω, την έχω εδώ. Είναι... Η τελευταία την κρατάμε πάντα για μας, σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι, ας πούμε, την τραβάμε για να μην μας πιάσουν εχμάλωτους. Διότι αν μας πιάσουν θα έχουν πανηγύρια, ας πούμε. Θα είναι κάτι, ένα πράγμα που τιμή τους να πιάσουν κάποιον Έλληνα. Υπήρξε κάποια στιγμή που να κινδύνεψες, που εάν αργούσες λίγο, εάν είχατε καθυστερήσει λίγο, θα είχατε σκοτωθεί με την ομάδα σου? Αρκετές φορές που σκοτωθήκαν οι συνάδελφοί μου, φίλοι μου, προπορευόμενοι συνήθως, ας πούμε. Ο πρώην διοικητής μου είχε σκοτωθεί. Είχαμε στην προηγούμενη μονάδα που είμαστε στους λύκους του Σβόρνικ, που δεν δουλεύαμε. Στους λύκους του Σβόρνικ. Που δεν δουλεύαμε μόνο καταδρομικές μέσα στο εχθρικό έδαφος. Πηγαίναμε στις γραμμές, σπάζαμε γραμμές, κάναμε καταλήψεις. Αμυνόμασταν στις γραμμές και καταλήψεις ολόφων και τέτοια, ας πούμε. Μπορώ να πω δηλαδή ότι ανήκει σε ομάδα ειδικών αποστολών. Ειδικών αποστολών, είναι στις ειδικές μονάδες. Στην Ελλάδα, στην πατρίδα, βλέπω ότι στη φόρμα σου λέει ΟΙΚ. Είχες υπηρετήσει, ήσουν καταδρομέας. Ήμουν αφήβος καταδρομέας στη ΣΑΜΟ, στο 4ο ΕΤΕΘ, με διοικητή τον κύριο Αρταβάνη Πέτρο. Έχεις πάρει μέρος σε μάχες ή σε ευνηδιασμούς ή σε ενέδρες ή που να σας ευνηδίασαν οι αντίπαλοι? Έχω πάρει μέρος στις μάχες του Κόραντετε, στο Τύρνοβο, στο Σαράγεβο, στον Μπίχατς Κούπρες τελευταία, Μάιεβίτσα και ορισμένες. Πολλές περιπολίες και ενέδρες και τέτοια. Κλείνοντας αυτή την συζήτηση όσον αφορά το πολεμικό μέρος, θα ήθελα να μου πεις ποια ήταν η εντονότερη στιγμή που έζησες εδώ.
η πρώτη μου αποστολή μέσα στο μουσουλμάνικο έδαφος, το οποίο... Ως κομάντος. Ως κομάντος, καθαρά καταδρομική αποστολή, με κριτικά, για να τεινάξουμε μια αποθήκη πυρομαχικών, η οποία χρειάζεται να διανύσουμε 45 χιλιόμετρα μέσα στο εχθρικό έδαφος, με κάποιες ελλείψεις σε τρόφιμα και την πλήρη επιτυχία της αποστολής και την ικανοποίηση της δικής μας, πούμε. Και χωρίς να έχουμε ούτε ένα τραυματία. Στη μονάδα την οποία βρίσκομαι τώρα είμαστε πολύ καλοί. Σε ένα χρόνο η οποία υπάρχει η μονάδα έχουμε έναν τραυματία μόνο και αυτό από λάθος, ας πούμε, από βλήμα πυροβολικού που έτυχε. Ατύχημα, δηλαδή, πώς να... Τι σου λείπει περισσότερο αυτές τις ατέλειωτες μέρες και νύχτες που ζεις εδώ με την ανάσα του πολέμου δίπλα σου? Αυτές τις ιδιαίτερες μέρες των γιορτών θα ήθελα να τις περάσουμε τους δικούς μας, ας πούμε. Τους σκέφτομαι φυσικά, τους αγαπάω. Θέλω να μην ανησυχούν για μένα, ότι είμαστε καλά. Και να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα και εδώ που βρισκόμαστε. Όταν οι Σέρβοι, Λευτέρη, μιλούν για την Ελλάδα και για την παρουσία σας εδώ, πώς το αντιμετωπίζουν, τι λένε? Μόνο η Ελλάδα είναι η μοναδική που μας βοηθάει. Και αν τυχόν γίνει πόλεμος στην Ελλάδα με οποιονδήποτε, θα έρθουμε κατά χιλιάδες να βοηθήσουμε. Το πιστεύουν? Το πιστεύουν και το πιστεύω κι εγώ, όχι μόνο. Από ό,τι φαίνεται. Χωρίς άλλα πρόοπτα στο ταξίδι μας μέσα στη νύχτα, κάπου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα θα φτάσουμε στη Βλασένιτσα και ο Λευτέρης θα μας οδηγήσει στο φιλόξενο σπίτι του διοικητού του, του ταξίαρχου Σβόνκο Μπάγιαγκιτς. Ο Σβόνκο είναι ένας μεγάλος φιλέλληνας. Μας προσφέρει ζιβοβίτσα και μας μιλάει με θαυμασμό για την παρουσία στη μονάδα του των Ελλήνων εθελοντών, για τον Λευτέρη, αλλά και για τον Αντώνη και για τον Τρίφωνα, τους άλλους δύο Έλληνες εθελοντές που δεν αργούν να φτάσουν για μια πρώτη συνάντηση και γνωριμία. Προορισμός μας όμως είναι το Πάλε, όπου πρέπει να φτάσουμε με κάθε θυσία πριν ξημερώσει. Υποσχόμαστε στον Αντώνη και στον Τρίφωνα πως θα επιστρέψουμε την άλλη μέρα. Τζίβελη! Τζίβελη, Σβόγκο! Πάλε, εδώ στην πρωτεύουσα των Σερβοβόσνιων, τα Χριστούγεννα φαίνεται πως αργούν ακόμη. Και δεν είναι το γεγονός ότι οι Σέρβοι της Βοσνίας, όπως άλλωστε όλοι οι Ορθόδοξοι Σέρβοι ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, όσο το γεγονός ότι ο πόλεμος δεν αφήνει πολλά περιθώρια για πρόωρους γιορτασμούς. Λίγα χιλιόμετρα από εδώ μόλις, στην Γκριμποβίτσα, το Σέρβικο Σεράγεβο, δύο Έλληνες εθελοντές μαχητές πολεμούν στο πλευρό των Σέρβων. Θα προσπαθήσουμε να τους εντοπίσουμε κάπου γύρω από το Σεράγεβο. Δεν γνωρίζουν τίποτα για την επίσκεψή μας, δεν μας περιμένουν και βέβαια δεν γνωρίζουν τον τελικό στόχο αυτού του χριστουγεννιάτικου αδιαπορικού στην εμπόλεμη Βοσνία. Ο δρόμος για το Σεράγεβο είναι δύσκολος και επικίνδυνος με τα αυτοκίνητα των Ηνωμένων Εθνών και τους σκιανόκρανους να ελέγχουν την περιοχή. Όσο πλησιάζουμε στην βομβαρδισμένη πόλη, οι κίνδυνοι μεγαλώνουν. Το μαρτυρούν άλλωστε και τα προστατευτικά στους δρόμους για τον φόβο από τους ελεύθερους σκοπευτές. Σεράγεβο. Για μία ακόμη χρονιά Χριστούγεννα κάτω από τη σκιά του πολέμου. Χιλιάδες εξεριζωμένοι, οι πρόσφυγες που έχουν σκορπιστεί στην γύρω περιοχή. Ο κίνδυνος χειροφυλαχτεί σε κάθε μας βήμα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. Λίγο παραπέρα αρχίζουν τα πολυβολία των μουσουλμάνων. Η πληροφορία που είχαμε είναι ότι τελικά οι δύο συμπατριώτες μας που μάχονται εδώ στο πλευρό των Σέρβων έχουν εντοπιστεί. Θα προσπαθήσουμε να τους συναντήσουμε. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια να τους βρούμε το συντομότερο πριν πέσει ο ήλιος, ώστε να μας μιλήσουν για τη ζωή τους, αλλά και για αυτό το όνειρο των Χριστουγέννων που ζουν αυτές τις ημέρες κοντά στους Ορθόδοξους Σέρβους. Πόσο διαφορετικά αλήθεια θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για αυτούς τους συμπατριώτες μας. Ας ελπίσουμε ότι θα τους συντονίσουμε σύντομα, πριν ο κίνδυνος γίνει μεγαλύτερος. Οι άνθρωποι μας συνοδεύουν από το Πάλε. Με δυσκολία μας άφησε να πλησιάσουμε μέχρι εδώ, διότι ο κίνδυνος ελοχεύει παντού. Τα πολυβολία και τα σημεία ελέγχου είναι σε κάθε μας βήμα. Εδώ από κάτω, το σέρβικο τμήμα της πόλης του Σεράγεβο
είναι η τελευταία γραμμή πριν από τα πολυβολία των μουσουλμάνων. Και εδώ ακριβώς βρίσκονται οι Έλληνες μαχητές που έχουν έρθει να βοηθήσουν τους Σέρβους. Το Μοήμιλο είναι ένα προάστιο του Σαράγεβο με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία που ελέγχουν οι Σερβοβόσνιοι. Αν πέσει, η Βοσνία κόβεται στα δύο. Και εδώ στο φυλάκιο, πάνω στο ύψωμα, λίγες δεκάδες μέτρα από τους μουσουλμάνους ελεύθερους σκοπευτές, βρίσκονται θελοντές με το δάχτυλο στη σκανδάλη ο Νίκος Νικολαίδης και ο Νέστορας Χρυσαΐδης. Και να που ήμασταν τυχεροί. Λίγο πριν πέσει ο ήλιος, εδώ στη Λουκαβίτσα, στο Σέρβικο Σαράγεβο, όπως λέμε, συναντήσαμε τους δύο συμπατριώτες μας. Είναι ο κύριος Νίκος Νικολαίδης και ο Νέστορας Χρυσαΐδης, που θα μου μιλήσετε βέβαια για τον ερχομό σας εδώ. Αλλά πριν απ' όλα, ήθελα να σας ρωτήσω πότε πληροφορηθήκατε ότι ερχόμαστε να σας συναντήσουμε. Περίπου πριν μισή ώρα. Πριν μισή ώρα. Πριν μισή ώρα. Και ξέρετε πώς τρέξαμε. Πόσο χρόνο είσαι καταρχάς? 33 ετών. 33. Λίγο όψιμος μαχητής. Όριμος. Πόσο καιρό είσαι εδώ στην Βοσνία? Είμαι 8,5, κλείνω σχεδόν τους 9 μήνες. 9 μήνες. Και εσύ είναι η Νέστορα? Εγώ είμαι 30 χρονών. Είμαι εδώ περίπου 3 μήνες. 3 μήνες. Από την αρχή που ήρθες βρέθηκες μαζί με τον Νίκο? Ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν βέβαια και άλλοι Έλληνες μαχητές, αλλά είναι σε άλλες μονάδες. Στη Βλασένιτσα, στη Βοϊκοβίτσα. Στο Βοϊκοβίτσι. Είναι Σκόρπιοι. Έχετε άραγε επαφές μεταξύ σας, δηλαδή βλέπει ο ένας τον άλλον, μαθαίνετε νέα ένας για τον άλλον? Εσείς είστε μαζί βέβαια. Νέα μαθαίνω. Εγώ τουλάχιστον που είμαι εδώ πέρα τόσο πολύ καιρό, μάθαινα νέα. Ναι. Από Έλληνες που ήταν Σκόρπιοι εδώ πέρα. Και οι άλλοι Έλληνες μαθαίνανε για μένα. Γιατί, να φανταστείς, με αφήναν και σημειώματα μάλιστα, σε Βενζινάδικο εδώ. Ήξερες ότι λίγο χιλιόμετρα πιο πάνω στη Βλασένιτσα υπάρχουν άλλοι τρεις Έλληνες? Το έμαθα πριν 4 μέρες και σήμερα κιόλας επικοινώνησα και ήδη μπορεί να με περιμένουν κιόλας να πάω να τους συναντήσω. Παιδιά, θέλω ειλικρινά να μου πείτε πώς νιώθει ένας πολεμιστής, ένας μαχητής που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο στο κάθε το βήμα, τόσο χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, σε μια άλλη χώρα, έχετε έρθει να πολεμήσετε στον πλευρό των Σέρβων. Πώς νιώθει όταν μαθαίνει ότι κάποιος άλλος Έλληνας πήρε γι' αυτό την ίδια απόφαση που έχετε πάρει εσείς? Ποιο είναι το συνέστημα που νιώθει και πώς αντιδρούν και οι Σέρβοι, βέβαια, οι φίλοι σας? Είναι πολύ χαρμόσυνο το γεγονός ότι και κάποιος άλλος Έλληνας έρχεται εδώ πέρα. Οι Σέρβοι δεν έχουμε πρόβλημα με τους Σέρβους. Σας αγαπούν? Μας αγαπάνε, μας βοηθάνε όσο μπορούν, γιατί και αυτοί έχουν μεγάλα προβλήματα εδώ. Σίγουρα. 3 χρόνια πόλεμος είναι πολύ δύσκολο. Και προσπαθούμε πάντα να ερχόμαστε σε επαφή με όλους τους Έλληνες που υπάρχουν εδώ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πόσο τραγελαφικό ακούγεται ή πόσο δύσκολο ακούγεται, αν το πιστέψει κανείς, ότι προ παραμονή Χριστουγέννων, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το κέντρο του Σαράγεβο, όπου οι ελεύθεροι σκοπευτές ρίχνουν, να μιλάμε για πόλεμο. Όταν είμαστε προ παραμονή Χριστουγέννων, που το μεγάλο μήνυμα της ειρήνης είναι το κύριο μήνυμα των Χριστουγέννων και πηγής ειρήνης. Πώς ακούγεται αυτό το επηγής ειρήνης εδώ στο Σαράγεβο? Δύσκολο. Μετά από σχεδόν 3 χρόνια πόλεμο εδώ πέρα, αυτό το επηγής ειρήνης ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο. Και πολλές φορές που συζητάω και με τους Σέρβους εδώ πέρα, ούτε και οι ίδιοι ξέρουν και ούτε πιστεύουν πότε ακριβώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος εδώ πέρα. Τι ήταν αυτό, Νίκο, που σε έκανε να έρθεις, να πάρεις την απόφαση να έρθεις να πολεμήσεις στη Βοσνία? Ήταν καθαρά, όπως είχα ξαναπεί, καθαρά ιστορική η λόγη. Δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει και τις θυσίες των Σέρβων εθελοντών στη Θεσσαλονίκη, πάνω στο Καϊμάκτσελαν, μετά στην Κέρκυρα, το τρέξιμο αυτό των Σέρβων. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανένας τις θυσίες του Ιερού Λόχου, του ελληνικού Ιερού Λόχου στα σέρβικα χώματα. Δεν δίστασες να πάρεις την απόφαση για να έρθεις στο Μάρτιο? Όχι, όχι, όχι. Δεν δίστασα. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, είχα πάρει την απόφαση να έρθω να πολεμήσω στο πλευρό των Σέρβων φίλων. Εσύ φυλάς Σκοπιά πάνω στο λόφο. Στο λόφο Μοήμιλο. Όπου βλέπεις σε τι απόσταση θα δει από τους μουσουλμάνους? Η θεωρητική απόσταση είναι 20 μέτρα. 20 μέτρα. 20 μέτρα. Δηλαδή σε κάποια αψημαχία τέτοια, μέχρι και 20 μέτρα μπορεί να κατέβει ο μουσουλμάνος. Θέλω να μου πεις τι σε έκανε εσένα, Νέστορα, να έρθεις εδώ στη Βοσνία, στο Σαράγεβο? Καταρχήν, θα ήθελα να τους βοηθήσω.
Επειδή οι Σέρβοι μας έχουν βοηθήσει στο παρελθόν και επειδή είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, και επειδή πιστεύω ότι. Δεν θα ήθελα να το κάνω πολιτικό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος με τους Μουσουλμάνους είναι κάτι παραπάνω από ένα εδαφικό κομμάτι στα Βαλκάνια. Σίγουρα. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ κάτι γι' αυτό. Ποιες ήταν οι πρώτες σου εμπειρίες, οι πρώτες σου εντυπώσεις εδώ από τις μάχες που παρακολούθησες ή που έζησες? Σίγουρα την πρώτη βραδιά είπα τι κάνω εδώ πέρα. Αλλά σιγά σιγά με τον καιρό συνήθισα. Καμία στιγμή δεν διέτρεξα κάποιον σοβαρό κίνδυνο. Να πω ότι κινδύνεψα να σκοτωθώ. Ναι. Κίνδυνος υπάρχει πάντα. Υπάρχει και προσαρμογή. Είχες πάρει άραγε την ανάλογη εκπαίδευση στην Ελλάδα όταν υπηρέτησες, ώστε να είσαι προετοιμασμένος για τέτοιες καταστάσεις? Στην Ελλάδα υπηρέτησα στην αεροπορία. Δεν νομίζω ότι η εκπαίδευση ήταν άρτια για να ανταπεξέλθει εδώ. Αλλά ήμουνα στην Αφρική κάποιο διάστημα σε επαγγελματικό στρατό και είχα κάποια. Έχεις κάνει μισθοφόρος? Ναι. Πού? Στη Ζάμπια. Νίκο, ποια ήταν η πιο έντονη στιγμή που έζησες κάτι την παραμονή σου εδώ? Αυτούς τους 8-8,5 μήνες δηλαδή, στα περίχωρα του Σαράγεβο. Εδώ, στο σερβικό Σαράγεβο, στη Λουκαβίτσα. Η πιο έντονη στιγμή, πολλές. Δηλαδή, δεν μπορώ να απομονώσω μία στιγμή από όλη αυτή εδώ πέρα, από όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαι, ναι, εδώ. Υπήρχαν πολλές. Δηλαδή, τη μία χτυπούσαν ακροβολιστές. Την άλλη, θα είχαμε κάποια μάχη, θα είχαμε κάτι διαφορετικό. Ο κίνδυνος ο ίδιος. Νίκο, εσύ που είσαι ο παλαιότερος, τι θα συμβούλευες κάποιον στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, που μαζεύει αυτή τη στιγμή και που θα είχε σκεφτεί πιθανόν να έρθει εδώ στη Βοσνία, στο Σαράγεβο, να πολεμήσει στα πλευρά των Σέρβων? Πρώτο, να ξεχάσει ότι έχει δει από πολεμικές ταινίες. Είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση σε μια μάχη όταν τη ζεις και άλλως βέβαια τη βλέπεις σε μια κάποια ταινία. Δεύτερον, να ξέρει γιατί έρχεται εδώ πέρα να πολεμήσει. Διότι έχουν περάσει, και θέλω να το πω αυτό, έχουν περάσει Έλληνες από εδώ πέρα που δεν ξέρανε γιατί ερχόντουσαν και φεύγανε σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες φεύγανε πίσω. Γιατί ακριβώς δεν ξέρανε για ποιο λόγο ερχόντουσαν εδώ. Αυτό ήταν ελεύθερος σκοπευτής. Εσύ, Νέστορα, τι θα είχες να συμβουλεύσεις κάποιον νέο της ηλικίας σου που θα ήθελε να ζήσει αυτή την εμπειρία στη ζωή του και να έρθει να πολεμήσει εδώ στο Σαράγεβο? Αυτό που είπε και ο Νίκος, να ξέρει γιατί έρχεται και βέβαια να προσέχει. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι. Εάν σας πρότεινα, ας σας πω ας πούμε κάτι τρελό. Εάν σας πρότεινα να έρθετε στην Ελλάδα για Χριστούγεννα, θα το κάνατε, είσαστε έτοιμοι να το κάνετε? Εγώ θα ξεπερνούσα και σφαίρα σνάιπερ. Δεν θέλει ερώτημα, βέβαια. Βέβαια. Σίγουρα. Θα δώσετε χαρά στους δικούς σας, οι οποίοι αγωνιούν κάθε μέρα. Σίγουρα. Θα το ήθελα και πάρα πολύ. Έλα, Δευτέρη, έλα και εσύ μπες στην παρέα μας. Και ελπίζω να κάνουμε μια συντροφιά. Τι λες εσύ, πάμε στην πατρίδα για Χριστούγεννα? Να ψάξουμε να βρούμε. Και άλλοι που είναι. Μα μου είπε προηγουμένως, και εδώ θέλω να το πω γιατί δεν το ρώτησα. Υπάρχουν πράγματα που τα συζητήσαμε, ήταν τόσα ξαφνικά, είναι όλα τόσα ξαφνικά που ξέχασα και να τα πω. Μου είπες, Νίκο, ότι υπάρχουν άλλοι τρεις Έλληνες. Άλλοι τρεις Έλληνες εδώ πέρα, στο κοντά μας, 5 χιλιόμετρα στο Βοϊκοβίτσι. Αυτό δεν το ήξερα καν στις τελευταίες αρχές που έψαχνα. Εσύ πότε το έμαθες? Εγώ το έμαθα πριν 3-4 μέρες και σήμερα επικοινώνησα με το αρχηγείο που υπάρχει εκεί πέρα και μου είπανε πραγματικά υπάρχουν τρεις Έλληνες εδώ. Θα πάμε λοιπόν να τους συναντήσουμε. Και γιατί όχι, να κάνουμε να μεγαλώσει η συντροφιά μας. Βεβαίως, θα μας περιμένουν κιόλας. Είστε έτοιμοι να πάμε λοιπόν για Χριστούγεννα, ώστε αύριο βράδυ να πάτε στα σπίτια σας? Πανέτοιμοι. Λοιπόν, άντε, ας πηγαίνουμε να προλάβουμε και τους άλλους. Το Βοϊκοβίτσι δεν βρίσκεται παρά λίγα χιλιόμετρα μακριά. Όμως, εδώ στην πρώτη γραμμή του πολέμου, ο θάνατος παραμονεύει σε κάθε βήμα. Πυροβολισμοί ακούγονται κοντά μας, σε ολόκληρη τη διαδρομή.